Ο Λάτσιος αποκαλύπτει τι θα γίνει του χρόνου στον Αντένα. Όλοι οι τηλεοπτικοί στάκτες, δείτε το. Για να δω. Και όχι μόνο. Η επιθυμία μας είναι λοιπόν, για να το ξεκαθαρίζω, η ίδια ομάδα και των παρουσιαστών και των coach να συνεχίσει και την επόμενη χρονιά. Θα συνεχιστούν όλες οι επιτυχημένες μας εκπομπές και θα υπάρχει μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στη μυθοπλασία και στο entertainment. Δεν σημαίνει ότι θα αφήσουμε το entertainment, αλλά θα ενισχύσουμε τη μυθοπλασία. Η Ράδιο Αρβίλα φέτος είχαν μία μέρα εκπομπή. Το ότι είναι μία φορά την εβδομάδα, αυτό τους βοήθησε ώστε να γίνει πιο δυνατή εκπομπή. Και αν το δείτε από αποτελεσματικότητα, είναι η καλύτερη της χρονιά. Πρόσφατα όμως σχολιάστηκε πάρα πολύ έντονα ένα σχόλιο που κάνανε η Ράδιο Αρβίλα για το δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Όταν θέλεις να έχεις μία σατιρική εκπομπή, πρέπει να τη δίνεις το χώρο να εκφράζεται ελεύθερα. Πιστεύω ότι στον Αντένα έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η ελευθερία του λόγου είναι ένα πράγμα αυτονόητο για όλους τους συνεργάτες και ιδιαίτερα για σατιρικές εκπομπές. Εδώ θέλω να πω εγώ.